όλους αυτούς που οραματίστηκαν αυτό το σημαντικό έργο. Θα συγχαρώ τον Γρηγόρη Αρχοντάκη που υπό την ηγεσία του Συνομαρχία τότε προχώρησε και οραματίστηκε αυτό το έργο. Η ΔΕΗ, αγαπητέ Πρόεδρε, όλους εσάς, τη ΔΕΗ αναγνωρίσιμες, γιατί εδώ αποδείχθηκε για μια ακόμα φορά. Όταν μπορούμε και συνεργαζόμαστε, αποδίδουμε στην κοινωνία, γιατί αυτά τα έργα ανήκουν στην κοινωνία. Δεν ανήκουν ούτε στη ΔΕΗ, ούτε στην περιφέρεια, ούτε σε κάποιο Δήμο. Ανήκουν σε όλο τον κόσμο και εμείς από την πλευρά τη δική μας αποδείξαμε μέσα από τον σχεδιασμό, μέσα από τον οραματισμό που και ο Αποστόλης είχε και μας το μετέφερε και εμάς να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο. Όμως, πολύ εύστοχα είπε ο Γρηγόρης Αρχοντάκης ότι αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί. Και μια λέξη που πρέπει να έχουμε όλοι κατά νου πάντα είναι οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις. Άρα, αγαπητοί Αποστόλοι και αγαπητοί Δήμαρχοι, ολοκληρώστε τις μελέτες, γιατί αυτό το έργο είναι ένα μεγάλο έργο για τα Χανιά, για την Κρήτη και μπορεί να δώσει πραγματικά και θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, ένα διαφορετικό μοντέλο τουριστικό που μπορούν να έχουν πολλοί άνθρωποι εδώ στον τόπο και να πούμε ότι ένα ταξίδι στις γράμμες της φύσης. Είναι ένα ταξίδι, αξίζουν συγχαρητήρια και αυτό το οποίο πρέπει να δούμε και να πούμε, αγαπητέ Πρόεδρε, που εμείς στηρίζουμε τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ πρέπει να υπάρχει, πρέπει να συνεχίσει και οι ΔΕΗ ανανεώσιμες και πρέπει να γίνουν στην Κρήτη και τα άλλα έργα και να πούμε ότι ως άπτες στην Κρήτη έχουμε το 25% της παραγωγής. Ένα σημαντικό που ξεπερνά το μέσο ευρωπαϊκό. Θέλουμε να το αναψίσουμε. Θέλουμε να γίνει το υδροελεκτρικό στο Ρέθυμνο με μια συνεργασία που μπορεί να γίνει και με τους κατοίκους της περιοχής. Μπορεί να βρεθεί η λύση και με την εταιρεία, γιατί αυτά τα έργα πρέπει να προχωρήσουν και εμείς από την πλευρά τη δική μας όσο μπορούμε να συμβάλλουμε ούτως ώστε τα επόμενα χρόνια η περιφέρεια Κρήτης να είναι μια περιφέρεια, ένα πράσινο νησί πραγματικά με όλες αυτές τις αναγνώσιμες πηγές ενέργειας που θα δώσουν και μια βοήθεια και στα έξοδα τα οποία κάνει το κράτος. Διότι υπάρχουν πολλά έξοδα πάνω στις μορφές τις οποίες χρησιμοποιείται. Και επίσης μια σημαντική προσπάθεια πρέπει να δούμε όλοι μας πώς θα πάμε και με τους συνεταιρισμούς, τους ενεργειακούς συνεταιρισμούς, να δούμε πώς θα συνεργαστούμε Δήμοι, Περιφέρεια, όλοι μαζί και να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα που θα είναι και για τους κατοίκους και εμείς μπαίνουμε μπροστά, ούτως ώστε όλοι μαζί να δημιουργήσουμε αυτή την ενότητα, να μπορούμε να δώσουμε μια καλύτερη βοήθεια και στους ανθρώπους που θέλουμε να υπηρετήσουμε. Καλή επιτυχία και σας ευχαριστούμε για πάλι για όλα αυτά τα οποία προσφέρετε.